βήματα της λιτότητας, της φτώχειας, της εξαφίωσης των μνημονίων. Οι δολοφόνοι τους είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι στα πρόσωπα της κυβέρνησης, οι οποίοι λειτουργούν σε πλήρη εναρμόνιση με τις προσωπικότητες των ΜΜΕ που ως ηθική συναυτουργή προκαλούν την ίδια απέχεια και προσπαθούν να συγκαλύψουν τις αιτίες θανάτου αυτών των δύο νέων παιδιών. Και αυτή η συγκάλυψη γίνεται στο όνομα μιας υποτιθέμενης αμάθειας περί των αποτελεσμάτων του μονοξιδίου του άνθρακα γύρω από μια αφέλεια. Η ίδια κατηγορία πως τα άτομα φέρουν τα ίδια ευθύνη για όσα έπαθαν ή για όσα θα πάθουν στο μέλλον. Οι συμφιλητές των παιδιών όμως που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, οι γονείς που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν χωρίς ουσιαστικά να πληρώνονται, οι άνεργοι, οι νέοι που μεταναστεύουν, ξέρουν καλά πως οι δύο φοιτητές δεν είναι θύματα της άγνοιας και της απερισκεψίας τους. Είναι θύματα των περικοπών των φοιτητικών παροχών, απόρρια των τυπωνιακών πολιτικών που οδηγούν στην αποκάμπρωση του κοινωνικού ιστού, η στέγαση, τα συγγράμματα, η σύνταξη,